Την Κυριακή 29 Απριλίου η καρδιά του αθλητισμού στην πόλη του Ηρακλείου χτυπάει στο Παγκρίτιο στάδιο. Η μεγάλη αθλητική διοργάνωση Run Greece, που πραγματοποιείται υπό την χορηγική υποστήριξη της WIND και διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ, η Περιφέρεια Κρήτης και ο Δήμος Ηρακλείου, βρίσκεται μόλις 4 ημέρες πριν την εκκίνησή της. Οι εγγραφές συνεχίζονται καθημερινά με στόχο να ξεπεράσουν τις 5.000 και να αποτελέσουν ρεκόρ εγγραφών για όλους τους αγώνες Run Greece στην Ελλάδα. Για αυτήν την αθλητική γιορτή της πόλης του Ηρακλείου μίλησε στην εκπομπή Κρήτη σήμερα και στην Νικολέτα Σφακιανάκη το μέλος της διοίκησης του ΣΕΓΑΣ, ο Παναγιώτης Αντωνακάκης. Ελλάδα τρέχω, για να το λέμε και στα ελληνικά. Run Greece, έκτη χρονιά. Είναι γιορτή του αθλητισμού, του πολίτη. Ο στόχος μας, μπορώ να πω ότι έχει επιτευχθεί, να βγάλουμε τον κόσμο στο δρόμο, να αφήσει τον καναπέ, να γνωρίσει τον εαυτό του. Έχει γίνει λοιπόν συνήθεια, τρόπο ζωής. Και πιστεύω ότι τα κέρδη που θα δώσει στον, αρκεί να μην γίνουν υπερβολές, στον κόσμο, έχουν ήδη αρχίσει να φαίνονται μετά από 6 χρόνια. Και μιλάω για το θέμα υγείας. Το θέμα υγείας. Ναι, είναι το βασικότερο. Χαιρόμαστε που θα έρθουν οι γονείς με τα παιδιά, που θα, με το καροτσάκι, με, να το ευχαριστηθούν. Εμείς θέλουμε, δεν θέλουμε ρεκόρ σε αυτούς τους αγώνες. Τα παιδιά έχουμε σχεδόν συμπληρωθεί. Είναι κάτι ελάχιστες θέσεις. Στα υπόλοιπα υπάρχουν εγγραφές ακόμα. Βέβαια, ηλεκτρονικά έχει κλείσει το σύστημα. Ηλεκτρονικά έχει κλείσει. Θα ανοίξει το Σάββατο, Παρασκευή και Σάββατο, που θα έρθει και το επιτελείο από το ΣΕΓΑΣ από την Αθήνα. Εμείς κρατάμε όποιες εγγραφές γίνονται στην περιφέρεια, είτε στο Δήμο, είτε στο ΣΕΓΑΣ, στα γραφεία, στο στάδιο στη Χανιόπορδα. Τις κρατάμε. Και θα γίνουν οι εγγραφές κανονικά μόλις ανοίξει το σύστημα, με απόλυτη προτεραιότητα. Και επίσης, όσες μείνουν το Σαββατοκύριακο, θέσεις θα δοθούν σε αυτούς που θα προσέλθουν. Άρα συνεχίζονται οι εγγραφές, κύριε Αντωνακάκη, για να ξέρει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Ηλεκτρονικά δεν μπορούμε. Όχι ηλεκτρονικά. Αλλά όλες αυτές θα μπουν ηλεκτρονικά Παρασκευή Σαββάτου.